Επιστρέψαμε για να επιβραβεύσουμε με την παρουσία μας την έκθεση πέντε παιδιών, όπως σας είπα προηγουμένως, πέντε φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία πραγματοποιείται στο Νόησες και διαρκεί έως και τις 2 Ιουνίου, επομένως δεν έχουμε απολύτως καμία δικαιολογία για να μην την επισκεφτούμε. Έχω κοντά μου εγώ τον κύριο Διβάρη, ο οποίος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και θα μας εξηγήσει τις χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στην εικαστική καλλιτεχνική δημιουργία και όλα αυτά μέσα στα επόμενα 10 λεπτά. Αυτό είναι το project που έχουμε, κύριε Διβάρη, να ξέρετε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν, πώς θα πάει η Σχολή Καλών Τεχνών? Είμαστε σε εποχές κρίσης, όπως όλα τα υπόλοιπη ζωή, οπότε έχουμε μια κρίση κι εμείς. Δεν θα μπορούσατε να εξαιρεθείτε, έτσι συμβαίνει συνήθως. Παρατηρήθηκε κάποια ελάττωση των φοιτητών που είχαν σημειώσει στην προτίμησή τους στην σχολή? Όχι. Ποτέ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ή το έχεις το talent ή δεν το έχεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ειδικά η δικιά μας σχολή είναι περιζήτητη, έχει μεγάλη ζήτηση. Θέλω να πω πώς αποτιμάται αυτή η κρίση, δηλαδή με ποιο τρόπο την εντοπίζετε? Πολύ υλικά, δηλαδή είναι λιγότερα χρήματα στο πανεπιστήμιο και τέτοια. Αυτά είναι τα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, 2, 3, 5, 10 χρόνια, θα περάσει, δεν μπορεί. Λοιπόν, έχετε εκπονήσει όμως ένα εξαιρετικό έργο και πρέπει να είστε πολύ περήφανος για τους φοιτητές σας. Εμείς θα δείξουμε φωτογραφίες και ό,τι μπορούμε από οπτικό υλικό για να καταλάβουμε τι ακριβώς προσπαθείτε να εξηγήσετε στον κόσμο και πού συναντάτε η επιστήμη, η τεχνολογία, η ζωγραφική, οι εικαστικές τέχνες κτλ. Πώς ψηφιοποιούνται, δεν ξέρω. Πείτε τα με τις δικές σας ορολογίες. Ωραία, η τεχνολογία στις εικαστικές τέχνες και στη ζωγραφική, ας πούμε, να σου χάρη που είναι το εργαστήριό μας, εμάς εργαστήριο ζωγραφικής, είμαστε μέσα στο τμήμα εικαστικών και φορμοσμένων τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη ζωγραφική, λοιπόν, η τεχνολογία ήταν πάντα παρούσα. Αν δούμε, ας πούμε, μπορεί να, αυτό το ξέρει και ο καθένας, δηλαδή, πρέπει να σου χάρη, ο Νταβίντσι ήταν από τους μεγάλους ζωγράφους, αλλά ήταν και συγχρόνως μεγάλους επιστήμονες. Δηλαδή, υπήρχε πάντα, η τεχνολογία ήταν πάντα ένα ενδιαφέρον της ζωγραφικής και της τέχνης γενικότερα. Σήμερα υπάρχει το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά τεχνολογικά μέσα τα οποία έχουν εικόνα. Παραδείγματος χάρη να σας πω ένα απλό, δηλαδή το κινητό μας τηλέφωνο μπορεί να κάνει και βίντεο, μπορεί να κάνει και μια φωτογραφία. Να φτιάξει μια φωτογραφία. Αυτά τα μέσα, λοιπόν, διερευνούμε εμείς, ειδικά σε ένα επίπεδο 5 ετών σπουδής στο εργαστήριό μας, πώς αυτά μπορούν να εμπλουτίσουν την σπουδαστική έρευνα πάνω στις εικαστικές τέχνες. Είναι δηλαδή στην ουσία ο εξυγχρονισμός των εικαστικών τεχνών, ας το πούμε έτσι χονδρικά. Κοιτάτε, είναι κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι ότι δεν χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα. Χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία. Αυτό που δεν γινόταν τόσο ήταν ότι δεν έμπαινε μέσα στο στάδιο μιας μεθοδευμένης διδασκαλίας σε ένα εργαστήριο ζωγραφικής. Δηλαδή υπήρχαν μαθήματα τεχνολογικά όπως είναι η ψηφιακή εικόνα, αλλά ήταν ξεχωριστά. Τώρα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή ήταν μέσα στη διαδικασία ενός προγράμματος ζωγραφικής να δούμε πώς μπορούμε και σε επίπεδο διδασκαλίας και σε επίπεδο δουλειάς ο φοιτητής να εμβαθύνει περισσότερο σε τεχνολογικά ζητήματα που υπάρχουν πάνω στην τέχνη. Βλέπουμε εδώ μεταξύ πλάνα από το βιντεάκι που έχουμε από μία από τις φοιτητριές σας. Θέλετε να μας περιγράψετε τι θα δει όποιος επισκεφτεί το Νόησες σε αυτές τις μέρες της έκθεσης? Θα δει πέντε φοιτητές, ναι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα για να κάνουν ένα εικαστικό έργο. Θα δουν, ας πούμε, και έργα βίντεο και έργα 3D animation, ναι, αλλά δεν θα δει μόνο αυτό, θα δει και έργα ζωγραφικής, στα οποία όμως έχουν η επεξεργασία της εικόνας που χρησιμοποιούν έχει περάσει από διάφορα στάδια και ψηφιακής τεχνολογίας και όχι μόνο. Δηλαδή και με σύγχρονα υλικά που έχουν μπει, υλικά τα οποία δεν είναι, παραδείγματος χάρη, τα παραδοσιακά μόνο λάδι ή, ξέρω εγώ, άμα έχουν κάποιο μικρό γλυπτό να είναι από γύψο κλπ. Ξέρετε τι ήθελα πάντοτε να ρωτήσω? Εάν κάποιος δεν διαθέτει εμφανές ταλέντο και έχει ένα μέτριο χέρι, αλλά θέλει να το κάνει, υπάρχει λόγος να έρθει στη Σχολή Καλών Τεχνών?
ή θα χάσει τον καιρό του. Για μένα, και υπολογιστικά τώρα. Να σας πω κάτι, γιατί αμφισβητείτε καταρχήν τι είναι ταλέντο, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει το ταλέντο. Το ταλέντο είναι για μένα το ενδιαφέρον που έχει ο κάθε άνθρωπος να ασχοληθεί με κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Δημοσθένης ήταν τραυλός και παρόλα αυτά έγινε ο μεγαλύτερος δίτρωας αρχαιότητα. Αυτό, εκεί που είναι το ταλέντο. Ή παραδείγματος χάρη ένα άλλο παράδειγμα. Ο Βαν Κόγκ όταν ζωγράφιζε στην εποχή του, πολλοί κόσμος τον κορόιδευε. Δηλαδή θεωρούσε ότι έκανε κάτι μουτζούρες ή κάτι περίεργο. Άντε να αποδειχτεί η διαχρονικότητα του έργου σου μετά από 180 χρόνια, να το καταλάβω. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση τι είναι ταλέντο. Δεν την κάνουμε τώρα, δεν έχουμε τον χρόνο. Ακριβώς. Πήγα κι εγώ να ανοίξω θέμα. Τέτοια ώρα. Λοιπόν, μέχρι και τις 2 Ιουνίου στο Νόησης. Μάλιστα. Θα βλέπουμε τη δουλειά σας και μετά ξανά, μάνα, από Σεπτέμβριο ρίχνεστε. Στη νέα. Τα εργαστήρια μένουν ανοιχτά και το καλοκαίρι. Δουλεύουν, βέβαια. Γιατί εδώ έχουμε τη Σεπτέμβρη, υπάρχουν και εξετάσεις που γίνονται και εκεί. Εξετάσεις. Πώς πάει το των εξετάσεων, όλα καλά. Καλά, βγαίνει. Εσείς δεν έχετε θέματα. Όχι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Γιατί δεν μπορεί όλοι να είναι συνειδητοποίηση, θα μου πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ.